Κύριε Θεοδωράκη, χθες στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ποταμιού ασκήσατε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ότι δημιουργεί ένα σκηνικό σύγκρουση με τη Γερμανία. Το πιστεύετε αυτό? Θα ήθελα να μην το πιστέψω, αλλά κάτι τέτοιο γίνεται. Κάτι συμβαίνει με τους υπουργούς της κυβέρνησης. Να σας πω ενδεικτικά το εξής. Τη Δευτέρα βγήκε η Επίτροπος Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποτιμήσει τη δικαιοσύνη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως φαντάζεστε, η Ελλάδα είναι μία από τις τελευταίες χώρες στην ποιότητα απονομής δικαιοσύνης και στον χρόνο απονομής δικαιοσύνης. Ο κύριος Παρασκευόπουλος είναι 45 μέρες υπουργός. Έχει δώσει 4 συνεντεύξεις στις 2 τελευταίες μέρες, μόνο και μόνο για να πει ότι ετοιμάζεται να δημεύσει τη γερμανική περιουσία στην Αθήνα. Δεν μπορώ να ξέρω πώς ένας γερμανοτραφής, μάλιστα νομικός, όπως είναι ο κύριος Παρασκευόπουλος, αποφάσισε να φορέσει φουστανέλα και να ενταχθεί στην ομάδα Καμένου. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα πω και κάτι, θα μου επιτρέψετε λίγο πιο σκληρό. Διαραίουν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι σκέφτονται να κατασχέσουν το Ινστιτούτο Γκέτε. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Παρασκευόπουλος ξέρει ποιο είναι το Ινστιτούτο Γκέτε και τι έχει προσφέρει όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Αυτές οι δηλώσεις είναι ντροπή και αυτές οι διαρροές είναι ντροπή. Και θα βρει χειροκροτητές ο κύριος Παρασκευόπουλος μόνο μέσα στους φασίστες και όχι μέσα στον ελληνικό λαό. Κύριε Θεοδωράκη, για αυτές τις δηλώσεις που κάνατε και χθες, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη κριτική από την πλευρά των ανεξαρτήτων Ελλήνων που σας επιτίθενται σε πολύ προσωπικό επίπεδο. Δεν παρακολουθώ τις ανακοινώσεις των ψεκασμένων Ελλήνων. Ευχαριστώ.